Με στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση σε χωριά της Ενδοχώρας, της Κισάμου και σε περιοχές με αυξημένη παραβατικότητα σε Ερέθυμνο και Ηράκλειο, οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης επιχειρούν να στείλουν μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στο φαινόμενο της αδεσποτείας και σε ό,τι το συνοδεύει. Τουλάχιστον 6 γιοταχή αγροτικά αυτοκίνητα και 6 μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν μόνο κατά την σημερινή επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχή της Κισάμου, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν και 3 συλλήψεις. Δεκάδες είναι τα αγροτικά αυτοκίνητα που έχουν κατασχεθεί τον τελευταίο μήνα, ενώ οι συλλήψεις αφορούν όχι μόνο σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και σε παραβατικές συμπεριφορές που διαταράσσουν τις μικρές κοινωνίες ορεινών και ημιορεινών χωριών. Ερώτηση για την αδεσποτεία κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, με τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να δεσμεύεται για μέτρα αποτροπής με ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάς. Να πω ότι με αφορμή την ερώτησή σας και το γεγονός το αντικειμενικό ότι το καινούριο μοντέλο δεν αποδίδει, θα επανεξετάσουμε άμεσα την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς, έτσι ώστε ο αποτρεπτικός ρόλος και η πιο συστηματική παρουσία της ελληνικής αστυνομίας να επαναφέρει τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση, μέχρι ότου εμπεδώσουν και οι λίγοι ασυνείδητοι που εξακολουθούν να επιμένουν ότι δεν πρέπει να συνεχίζουν αυτού του είδους την παραβατική συμπεριφορά. Λόγω του νομοθετικού πλαισίου, τα χρηματικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά χαμηλά, παρά τις καταγγελίες και την έξαρση του φαινομένου, ενώ το γεγονός ότι τα αδέσποτα εγωπρόβατα δεν κατάσχονται δρά ανασταλτικά στην αντιμετώπιση της αδεσποτείας. Να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερα και να περιλαμβάνουν και αυτό που υπήρχε πριν την υποτροπή. Μόνο έτσι θα λυθεί αυτή η... μόνο έτσι θα βρούμε λύση σε αυτή τη μάστιγα και έτσι θα υποφεληθούν και οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Κατ' επανάληψη, κάτοικοι ορεινών και ημιορεινών χωριών έχουν καταγγείλει ότι αδέσποτα εγωπρόβατα λιμένονται τις καλλιεργίες τους, οι οποίες συστηματικά καταπατώνται. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, τα ίδια τα θύματα αγροζημιών δέχονται απειλές από τους ιδιοκτήτες των κοπαδιών. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ούτε οι δήμοι αλλά ούτε οι δασικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν αυτό το βάρος, μπορούν να κάνουν αυτό τον έλεγχο. Και αυτό διαπιστώθηκε, αναφέρω στην ερώτησή μου με αριθμούς, ότι το διάστημα αυτό διαπιστώθηκαν μόνο 5 παραβάσεις, ενώ η παραβατικότητα βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Μόνο από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου μέσα σε μία πενταετία έχουν σχηματιστεί 250 δικογραφίες, οι μισές από τις οποίες σχετίζονται με φαινόμενα αδεσποτείας. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πάντως στην ενδοχώρα της Κρήτης, όπου ανθεί η παραβατικότητα, θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.